πρόσωπο και το κάθε βλέμμα κάποτε έχει να παίξει το δικό του ρόλο. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο από πλευράς ΑΚΕΛ τον κύριο επιτελείου Σταύρου Μαλά, τον κύριο Στέφανο Στεφάνου. Καλώς ορίσατε, κύριε Στεφάνου. Καλώς βρεθήκαμε, καλή χρονιά. Και καλή χρονιά να ευχηθώ. Και προπαντός υγεία σε όλους. Ο κύριος Πόλης Παλικάρος από πλευράς του επιτελείου του Νικόλα του Παπαδόπουλου. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά και ευχή το νέο έτος με απελευθέρωση. Και λοιπόν, όχι με επανένωση. Όπως όχι ακούμε, επανένωση. Μόνον επανένωση. Α, όπως όχι ακούμε, μόνον επανένωση. Η είναι αυτό που έλεγα πριν. Όπως έχει σχεδιαστεί, θα μας φέρει και καταρρεύση του κράτους. Λοιπόν, θα πάμε να χαιρετήσουμε και στην Λεμεσό τον κύριο Αγαπίου από πλευράς του επιτελείου του υποψηφίου Προέδρου Γιώργου Λιλίκα. Καλώς ορίσατε μέσω και του στούντιο στη Λεμεσό, κύριε Αγαπίου, στην εκπομπή. Σας χαιρετώ. Εύχομαι καλή χρονιά και ό,τι επιθυμεί ο καθένας, εύχομαι να του συμβεί. Επίσης, από πλευράς επιτελείου του κυρίου Νίκου Αναστασιάδη, ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου είναι εδώ μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Και καλή χρονιά. Καλώς ορίσατε και καλή χρονιά. Σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, διαβάζω για να είμαστε σωστοί. Δήλωση Προέδρου της Δημοκρατίας χθες, εάν σε ό,τι αφορά τις τουρκικές προκλήσεις. Κατά την άσκηση από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην ΑΟΣ. Εάν επιλέγουν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων σε μια ξεχωριστή ανεξάρτητη οντότητα, τότε θα πρέπει να περιοριστούν εις όσα αναλογούν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της εν λόγω παρανόμου οντότητας. Και συνεπώς δεν έχουν λόγο να αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα ΔΕΦ Νίκος Αναστασιάδης χθες. Θα ξεκινήσω λίγο αντίστροφα σήμερα, γιατί θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Δημητρίου. Ίσως να μπορεί να μας ερμηνεύσει, να μας εξηγήσει τι εννοούσε, αφού εκπροσωπείται και το επιτελείο του ιδίου, ο Πρόεδρος με αυτή την αναφορά. Ρητορικό. Είναι το θέμα. Δεν τίθεται θέμα πραγματισμού σε αυτή την δήλωση. Στην πράξη αποδεικνύει και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η παρούσα διακυβέρνηση το πώς αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και το πώς αυτά στην πράξη αναγνωρίζονται από όλο τον κόσμο. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, στην ΑΟΣ της Κύπρου, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, εταιρείες κολοσσούς, στις οποίες εταιρείες έχουν μετοχές κεφάλαια και τα κράτη. Η Ιταλική Eni, η γαλλική Total. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Δημητρίου, αλλά ρητορικό μεν, εντάξει, αλλά έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη η εν λόγω παράνομη οντότητα. Αυτό λέω και εγώ. Έχει, δεν έχει. Γιατί το είπε, αφού δεν έχει. Άρα αυτό λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε. Είναι δυνατόν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος αποδεδειγμένα αποδέχεται και υποστηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Προχωρούμε σήμερα σε γεωτρήσεις με τους κολοσσούς, τις εταιρείες, στις οποίες εταιρείες, επαναλαμβάνω, έχουν μετοχές, έχουν κεφάλαια τα ίδια τα κράτη. Και στην Ιταλική Eni και στην Γαλλική Total. Και συζητούμε για τις αιτιάσεις ή τις απειλές της Τουρκίας. Όχι, δεν συζητούμε τις αιτιάσεις, απλά αναφέρομαι κάποια στιγμή, δήλωση κάποια στιγμή, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρέπει να δούμε και το εξής, ότι παρά τις απειλές, παρά την αμφισβήτηση της ΑΟΣ από την γείτονα Τουρκία, η ΑΟΣ της Κύπρου είναι κατοχυρωμένη και δέχεται και αξιοποίησης. Και αυτές οι εταιρείες, και μην ξεχνάμε την Exxon Mobil από την Αμερική και την Qatar Petroleum. Όχι μόνο δεν άκουσαν αυτές τις αμφισβητήσεις, αυτές τις απειλές, αλλά είναι εδώ και προχωρούν με ερευνητικές γεωτρήσεις. Να ακούσουμε και πώς τα επιτελεία των υπολείπων υποψηφιών έχουν εκλάβει, έχουν εισπράξει, έχουν κατανοήσει, ερμηνεύσει αυτή τη δήλωση. Κύριε Παλικάρη. Ρητορική λαθασμένη του Προέδρου, ρητορική είναι διαφορετική από την πραγματικότητα, δεν μπορώ να αντιληφθώ εγώ. Ένας πρόεδρος μιλά και εκφράζει το κράτος. Και όπως και αν έχει, ο Πρόεδρος εχάρισε την ΑΟΣ των κατεχομένων υπό τον έλεγχο της Τουρκίας με τη δήλωση που έκαμε.
και δεν αναφέρθηκε καθόλου στα οικόπεδα τα οποία είναι στην πλευρά που διοικείται νομίμως από το Κυπριακό κράτος, που πράγματι εκεί έχουν γίνει γεωτρήσεις από τη Λένιδη, το Λάταλ κλπ. Ο πρόεδρος έδωσε το δικαίωμα της Τουρκίας να αφισβητεί την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι στα κατεχόμενα. Αυτόν έχει κάνει. Έχει δώσει χωροχάρτη στην Τουρκία στο να επεμβαίνει στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επαραδέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εχθές ότι με τον τρόπο που πάμε να λύσουμε τον Κυπριακό οδηγούμεθα στη διχοτόμηση. Και το έχει πει ξεκάθαρα χθες. Τώρα είναι ρητορική, αν είναι ρητορική ή αν είναι πραγματικότητα, ας το κρίνει ο Κυπριακός λαός. Τι μας είπε ο πρόεδρος εχθές? Μας είπε ότι η Τουρκία ασχολείται με την ΑΟΣ του παράνομου κράτους και όχι με την ΑΟΣ της ελεύθερης περιοχής. Τι είναι αυτό? Πώς μπορεί να με ερμηνευθεί άλλος πώς, εκτός από διχοτόμηση, παραδοχή διχοτόμηση από την Κυπριακή Δημοκρατία, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Όταν λέτε παραδοχή, τι εννοείτε, ότι υπάρχει μια κρυμμένη ατζέντα που διέφυγε? Κυπρίων και μια ΑΟΣ Ελληνοκυπρίων, αυτό μας είπε χθες. Ουέ και αλίμονο, εάν παραδεχτούμε τέτοιο πράγμα. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, αγαπητή Κατερίνα, θεωρεί την Κύπρο σε ένα νησί. Είναι ενιαία η ΑΟΣ. Δεν διαχωρίζουμε ούτε ΑΟΣ ούτε κυριαρχικά δικαιώματα. Και θέλουμε να είμαστε σωστοί, τα κυριαρχικά δικαιώματα που προγύπτουν από ένα νόμιμο κράτος έπρεπε να είχαν εξασκηθεί. Θα έπρεπε δηλαδή επί χαρτού να καθορίσουμε την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Στεφάνου. Τώρα, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι όταν είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, έστω και απερχόμενος, πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός για τις διάφορες δηλώσεις που κάνεις, ειδικά για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ήταν προσεκτικός ο πρόεδρος? Όχι. Και το διπλά δυστυχές πρέπει να πω ότι αντί να πει το επιτελείο του πρόεδρου, και ο ίδιος ο πρόεδρος έχει, κοιτάξτε, εν τη ρήμη του λόγου, έκανα αυτόν το ολίσθημα. Δεν είναι αυτή η θέση μου. Η θέση μου είναι ότι δεν συζητούμε αυτά τα ζητήματα, ότι η ΑΟΣ είναι μία και αδιαίρετη και ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει σχετική σύγκληση μεταξύ Χριστόφια Τσαλάτ στο θέμα. Η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει για την ΑΟΣ είναι η ΑΟΣ μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Τουρκίας που δεν έχει οριοθετηθεί. Και σύμφωνα με τη σύγκληση Χριστόφια Τσαλάτ, μετά από τη λύση του Κυπριακού θα συζητηθεί στο πλαίσιο της συνθήκης του δικαίου της θάλασσας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή το κυρίαρχο κράτος η Κυπριακή Δημοκρατία με την Τουρκία. Έτσι καθορίζεται η ΑΟΣ, όταν οι αποστάσεις μεταξύ των κρατών είναι λιγότερο από 200 ναυτικά μίλια. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όταν χρησιμοποιείς τη συλλογιστική του αντιπάλου σου, υπάρχει ο κίνδυνος να αποδεχτείς έναν κομμάτι χωρίς καν να το καταλάβεις. Να πω ότι εννοώ. Διότι εδώ το δικαιολόγησε το επιτελείο του Νίκου Αναστασιάδη, λέγοντας ότι, ξέρετε, έβαλα τη συλλογιστική της Τουρκίας και είπα, αν είναι αυτή η συλλογιστική, τότε το ψευδοκράτος, λίγο πολύ, παίρνει έναν κομμάτι της ΑΟΣ. Και δεύτερο, ότι η Τουρκία επιχειρεί να προστατεύσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων μέσα στη ξεχωριστή νοτοίτα των κατεχομένων, το ψευδοκράτους. Δύο τα τοπήματα. Θέλω να το κάνω έτσι πιο λιανά, γιατί είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιήσει μια τέτοια συλλογιστική. Πες ότι ένας σου πήρε 5 και σου ζητά 10. Εάν εσύ του πεις ότι, κοίταξε, πήρες 5, γιατί θέλεις 10, υπάρχει ο κίνδυνος τα 5 με έναν τρόπο κιόλας να του νομιμοποιήσεις το δικαίωμα να τα πάρει. Να τα χαρίσεις, δηλαδή. Έτσι. Και σε αυτόν το ζήτημα, λοιπόν, που είναι πολύ σοβαρό, πρέπει να είμαστε κοφτοί, ξεκάθαροι, χωρίς περιθώρια παρερμηνιών. Ότι η θέση της Τουρκίας είναι απαράδεκτη, ότι δεν μπορεί η Τουρκία να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι εμείς προχωρούμε σε αυτόν που θα προχωρήσουμε. Ασφαλώς περιμένουμε και εργαζόμαστε να λυθεί το Κυπριακό, έτσι ώστε ως κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συζητήσουμε και με την Τουρκία για την οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Τουρκία. Κύριε Αγαπίου. Ναι.
Εσείς πώς έχετε εκλάβει αυτή τη δήλωση και κατ' επέκταση είναι ένα δεύτερο ερώτημα, εάν εκτιμάτε ότι αυτή η δήλωση ίσως να την βρούμε μπροστά μας στη συνέχεια, σε οποιοδήποτε στάδιο οποιασδήποτε διαβούλευσης ή διαπραγμάτευσης ή συζήτησης. Είμαστε για μια ακόμη φορά στο ίδιο έργο θεατές. Ο πρόεδρος την ώρα που μιλά βιάζεται. Και δεν ξέρω εάν την ώρα που μιλά μπορεί να αντιλαμβάνεται το τι λέει. Και καμιά φορά λέει αυτά που ίσως να θέλει να περάσει ως μήνυμα για να δείτε τις αντιδράσεις. Εδώ τι είπε. Εδώ εμέσως ή αν όχι εμέσως, ακόμη και άμεσα, αναγνώρισε ότι εκεί στα κατεχόμενα οι κατοχικές δυνάμεις, το παράνομο ψευδοκράτος, μπορεί να έχει δικαιώματα τα οποία μπορεί να ασκεί. Και ήρθε και επειδή της Τουρκίας, έλα να τα προστατεύσεις. Εγώ έτσι τα ερμηνεύω. Αλλά επειδή αναμένω ότι όπως έγινε και στις προηγούμενες φορές, θα προσπαθήσουν με νέα δήλωση να διορθώσουν την προηγούμενη δήλωση του Προέδρου και δεν ξέρω ή αν θα τα καταφέρουν, αναμένω να δω πώς θα διορθωθεί αυτή του η δήλωση και αν μπορεί να διορθωθεί. Το ότι θα τη βρούμε μπροστά μας, ασφαλέστατα και θα τη βρούμε μπροστά μας. Δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν το παιχνίδι. Στη διπλωματία είναι καθηγητές οι Τούρκοι και από τη στιγμή που έγινε μια τέτοια δήλωση, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα την αφήσουν να πάει έτσι χωρίς να την εκμεταλλευτούν. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος βιάστηκε, άνοιξε το στόμα του, έβγαλε τη γλώσσα του περίπατο και όποιον πάρει. Να θυμίσω ότι το ίδιο έγινε και με τον Κυπριακό, το τι έλεγε και πού οδηγήθηκαν τα πράγματα. Είναι με λύπη μου που το διαπιστώνω. Όσο και αν διαφωνούμε, όσο και αν πάμε στις εκλογές, είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και προσέξτε τώρα, εμιλούσε υπό την ιδιότητα του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος τυχάνει να είναι και ο ηγέτης της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Και είπε αυτό που είπε. Δεν είναι ο τυχαίος ο οποίος το είπε. Και να θυμίσω ότι όταν πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο Δημήτρης ο Χριστόφιας και καμιά φορά κατά τον ίδιο τον κύριο Αναστασιάδη, ως ηγέτη της αντιπολίτευσης, προέβαινε σε κάποιες δηλώσεις που δεν σε θεωρούσε ατυχής, τι του έλεγε. Νομίζω αυτή τη στιγμή αυτά πρέπει να γυρίσουν πάνω στον ίδιο και να υπάρχει και κάποιος εκεί ο οποίος να μπορεί να τον ελέγχει για αυτά που λέει, διότι δεν αφορούν ούτε το σπίτι το δικό του, ούτε την επιχείρηση τη δική του, ούτε την ζωή τη δική του. Αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία, της οποίας είναι πρόεδρος και όσον και αν εμείς λέμε ότι είναι απερχόμενος πρόεδρος, ελπίζω και εύχομαι ότι τις τελευταίες ημέρες, τον τελευταίο καιρό της θητείας του, να μην κάνει τέτοια ζημιά στο πολιτικό μας θέμα, που ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα αναδειχθεί να είναι δύσκολο να μπορεί να διορθώσει την οποιαδήποτε συνέπεια μιας τέτοιας δήλωσης που γίνεται από τον, επαναλαμβάνω, απερχόμενο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Δημητρίου, πρόκειται για μια δήλωση η φύση της οποίας τα θέματα δεν αφορούν μόνο εσωτερική κατανάλωση. Είναι θέματα τα οποία ακούνε και ίσως να λαμβάνουν υπόψη και στο εξωτερικό. Όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοί σας πριν. Ακούστε. Πώς τα σχολιάζετε? Λοιπόν, παρουσιάζουν μια επικίνδυνη έτσι, εικόνα. Θέλω να πω το εξής, γιατί καμιά φορά, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τον οποιονδήποτε, είναι από κάτι που θα παρεξηγηθώ. Αλλά καμιά φορά η αναγκαιότητα ή ο υπερβολικός ζήλος των πολιτικών αντιπάλων να υπογραμμίσουν ή να υπερτονίσουν μια δήλωση για την φύση της οποίας αναφέρθηκα προηγουμένως μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα και να πυροβολούμε τα πόδια όλοι μαζί, τα πόδια μας. Είναι δηλαδή επικίνδυνη. Οι αντιδράσεις να κάνουν ζημιά περισσότερο από τη δήλωση, εννοείται. Αυτό λέτε. Είναι επικίνδυνη η συλλογιστική του αντιπάλου. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, αν φύγουμε από αυτό το στούντιο ή από αυτή την διαδικασία και δεν ξεκαθαρίσουμε ευθαρσώς ότι οι απειλές της Τουρκίας είναι απαράδεκτες και ότι η δική μας η πλευρά πρέπει να συνεχίσει να επιδιώξει
την λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, η οποία προνοεί μία ενιαία ΑΟΣ, τότε θα δημιουργηθούν άλλα ζητήματα. Κύριε Δημητρίου, συγγνώμη, αλλά που ξεκαθαρίζω αυτό που εδώ αντιλήφθηκα πριν και από τους προλαλήσαντες είναι ότι αναμένεται με αλφαγιωτά, ιδιαίτερα σε, από έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτά που λέει να συνάδουν με αυτά που κάνει και αυτά που εννοεί. Δεν ξέρω αν αντιλήφθηκα σωστά. Ναι, εκεί εντάσσεται η κριτική. Δεν είναι επί της ουσίας αν είναι, και αν άλλαξε θέσεις ή αν δεν άλλαξε θέσεις. Είναι, θεωρώ όμως, πολύ επικίνδυνο τη στιγμή που οι πράξεις και τα αποτελέσματα αυτών των πράξεων είναι εδώ χειροπιαστά και κατανοητά από όλους. Και αναφέρομαι στον τρίτο γύρο αδειοδότησης, στο ενδιαφέρον των μεγάλων εταιριών και στις ερευνητικές γεωτρήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή, που γίνεται στο 6 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο να μπαίνουμε σε μια τέτοια συλλογιστική και σε μια τέτοια διαδικασία. Επαναλαμβάνω, απαράδεκτες οι απειλές και τα λεγόμενα της Τουρκίας, το καταλαβαίνουμε, διασφαλίζουμε τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα κυριαρχικά της δικαιώματα μέσω των πράξεων και των πολιτικών μας. Όχι θεωρητικά, στην πράξη. Στην πράξη. Και αυτό δεν μου απαντάτε πάλι. Πότε δεν σας απαντήσετε. Η επίκριση είναι, ήταν σαφής η επίκριση. Πρώτον, άλλα λέει ίσως και άλλο εννοεί. Δεν λέει κάποια πράγματα που παραδέχεται. Δεν είπε κάτι. Σας είπα ότι αυτό που είπε είναι εντελώς ρητορικό και εντελώς θεωρητικό. Η πράξη και οι πράξεις είναι εκεί. Είναι εδώ χειροπιαστά και καταγεγραμμένα. Μάλιστα. Να απαντήσουν οι καλεσμένοι μας. Κύριε Παλίκαρε. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει βάλει μια χειροβομβίδα στο πολιτικό μας πρόβλημα με τη δήλωση του την χθεσινή. Θα έχει τόσο μεγάλη συνέπειες, λέτε. Ναι, ναι. Και το νιώθω και πραγματικά εύχομαι και ελπίζω να μην έχω δίκιο. Να μην έχω δίκιο. Ότι είναι επικίνδυνα, κύριε Δημητρίου, όχι, ναι. Πυροβολούμε τα πόδια μας. Αυτός ο οποίος έκανε το λάθος είναι ο πρόεδρος Αναστασιάδης και όχι αυτοί οι οποίοι σχολιάζουν τις δηλώσεις του. Το πρόβλημα και το που θα αντιμετωπίσουμε λόγω των δηλώσεων του και όχι λόγω του σχολιασμού των κομμάτων ή των υπόλοιπων υποψηφίων. Τώρα, ο πρόεδρος Αναστασιάδης συνέχισε και είπε ότι θα επιδιώξει τη λύση με ευρωπαϊκό κεκτημένο, με ανθρώπινα δικαιώματα και με το δικαίωμα ιδιοκτησίας, πράγματα έβηχα στο αυτήν του κόσμου, του λαού. Πλην όμως, και εδώ είναι θέμα ρητορικής, και λέω πώς κατοχυρώνεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο με την εκπεριτροπής προεδρία, χάνοντας το δικαίωμα του ενός ανθρώπου, ενός ψήφου. Πώς κατοχυρώνεται τα ανθρώπινα δικαιώματα με το δικαίωμα του βέτο στο 18% να ελέγχει το 82%. Πώς κατοχυρώνεται το δικαίωμα ιδιοκτησίας, όταν ο ιδιοκτήτης δεν έχει το δικαίωμα να επιλέξει τι θα κάνει με την περιουσία του. Οπότε, ναι, ρητορική είναι και όχι πραγματικότητα. Κύριε Στεφάν. Δύο είναι τα ζητήματα. Θέλω να διαβάσουμε λίγο προσεκτικά ξανά τη δήλωση του Προέδρου. Λέει, εάν οι Τούρκοι επιλέγουν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων σε μια ξεχωριστή ανεξάρτητη οντότητα, αυτή είναι η θέση της Τουρκίας, τότε θα πρέπει να περιοριστούν ίσως αναλογούς την ΑΟΣ της εν λόγω παρανόμου οντότητας. Τούτον είναι του Προέδρου. Ακριβώς την ΑΟΣ της εν λόγω παρανόμου οντότητας. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο είναι η θέση της Τουρκίας, την οποία χρησιμοποιεί ο Πρόεδρος. Το δεύτερο κομμάτι της τοποθέτησης είναι συλλογισμός του Προέδρου. Το επικίνδυνο ποιον είναι? Το επικίνδυνο είναι ότι, ξέρεις, λέει στην Τουρκία, εάν επιμένεις σε αυτήν τη θέση ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στα όρια του ψευδοκράτους, τότε να περιορίσεις τις διεκδικήσεις σου για την ΑΟΣ στα όρια του ψευδοκράτους. Στο 55% δηλαδή της ακτογραμμής που κατέχει παράνομα η Τουρκία. Άρα αρχίσαμε να συζητούμε στη λογική της Τουρκίας και να της λέμε τι, ότι μην έρχεσαι στον Νότο, περιορίστου στον Βορρά. Αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι γι' αυτό που είπα προηγουμένως ότι στην πολιτική έχει κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά που πρέπει να προσέξεις, ειδικά όταν είσαι ο πρώτος και ο τελευταίος, όταν είσαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έστω και απερχόμενος. Δεν μπορείς να συζητάς με τη συλλογιστική της Τουρκίας. Και λέω ότι το δεύτερο πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν ακούσαμε από το επιτελείο του Νίκου Αναστασιάδη να πει, ρε παιδιά, λάθος έγινε, ο λύσθημα της γλώσσας ήταν, δεν είναι αυτή
η τοποθέτηση. Προσπαθούν να τη δικαιολογήσουν και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και νομίζω ότι αυτή η δήλωση δίνει δικαίωμα στον καθένα να μπουν ψήλη στα αυτιά τους γιατί. Λέει ο κύριος Δημητρίου ότι ξέρετε τρίτος γύρος αδειοδότησης κλπ. Ωραία. Ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης που είχε 8 γεωτρήσεις ότι έπρεπε να κάνουν οι εταιρείες και έκαναν μόνο 2 και η συγκεκριμένη κυβέρνηση απερχόμενη έδωσε τη δυνατότητα στις εταιρείες που ήταν και εκείνες, είναι μεγαθύρια, να κάνουν παρατάσεις των προγραμμάτων τους χωρίς να συζητήσουμε καν μαζί τους. Το γεγονός ότι το γεωτρύπανο της ΕΝΗ έφυγε το 2015 για 6 μήνες για συντήρηση, έτσι μας έλεγαν τότε, και έκανε 2,5 χρόνια να επιστρέψει, αποτελούσε αναστολή ή αν θέλετε μια αναποφασιστικότητα της απερχόμενης κυβέρνησης να εφαρμόσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δικαιούται να, ο μέσος πολίτης να αρχίσει να αποψιάζεται ότι κάτι υπάρχει από πίσω. Να μην σας πω και για το γεγονός ότι η απερχόμενη κυβέρνηση είχε παραλάβει από την προηγούμενη την υπογραφή της ΝΟΠΟΛ ότι το 2015 θα εκατέθεται πρόγραμμα αξιοποίησης του μοναδικού κοιτάσματος που ευρέθηκε, το 2011, και έδωσε δικαίωμα στην ΝΟΠΟΛ να μην καταθέσει αυτό το πρόγραμμα και να συζητούμε τώρα τι θα κάνουμε με το κοίτασμα του οικοπαίδου 12, του Αφροδίτη. Άρα, αν θέλετε να συζητήσουμε και για το ερευνητικό πρόγραμμα που έχει να κάνει με το φυσικό νερίο, και εκεί θα βρούμε αναποφασιστικότητα, αναποτελεσματικότητα, αντιφάσεις στην πολιτική της απερχόμενης κυβέρνησης, έρχεται από πάνω καπάκι και αυτή η δήλωση εμπαίνουν ψήλη στα αυτιά του καθενός. Κύριε Αγαπίου. Κύριε Χριστοφίδου, είμαι σε δύσκολη θέση, αλλά θα είμαι υποχρεωμένος να τοποθετηθώ με τον τρόπο που κανονικά δεν έπρεπε. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία του κύριου Δημητρίου με τη δήλωση του απερχόμενου Προέδρου και ιδιαίτερα να την δικαιολογήσει με τον όποιο τρόπο ίδιος κρίνει ότι έπρεπε να την δικαιολογήσει. Όμως, όχι όμως να φτάσουμε και στο άλλον άκρο να επιχειρείτε να μας αποδώσουν ευθύνες ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε ή δεν αναγνωρίζουμε ότι την ευθύνη την έχει η Τουρκία με την απαράδεκτη στάση της. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό είναι αναγνωρισμένο και αποδεκτό. Το θέμα είναι ότι με τη δήλωση του απερχόμενος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που και πάλι βιάστηκε, αναγνωρίζει δικαιώματα στις κατεχόμενες δυνάμεις, στο ψευδοκράτος, ότι απ' εκεί υπάρχει ΑΟΣ. Και αν αυτό το πράγμα δεν το αντιλαμβάνονται και να βγουν όσον είναι εν ορίς και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε αυτή τη δήλωση, νομίζω πρέπει να αντιλαμβάνεται ο κυπριακός λαός γιατί ο σημερινός πρόεδρος πρέπει να θεωρείται απερχόμενος και γιατί η προεδρία του πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης το Φεβράριο, τον Μάρτιν του 2018 και γιατί η υποχρέωση των τριών από τους τέσσερις που μιλούμε σήμερα είναι μεγάλη το να γίνει αυτό το πράγμα το Φεβράριο του 2018. Αυτός ο πρόεδρος να είναι όντως απερχόμενος και αυτή η προεδρία να έχει ημερομηνία λήξης. Δεν ξέρω, αλλά δυστυχώς αντιλαμβάνομαι ότι μέρα με τη μέρα ίσως να γίνεται και επικίνδυνη και για τον λαό και για τον τόπο. Όταν γίνει ένα λάθος, πρέπει να έχουμε τη δύναμη να παραδεχόμαστε το λάθος, διότι αν αυτό το πράγμα που έγινε δεν θεωρείται λάθος, τότε εισηγούμε να κάνετε ένα άλλο ειδικό πρόγραμμα για να μπορούμε να έχουμε το χρόνο να τα πούμε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα γύρω από αυτό το θέμα. Αναμένω όμως, κύριε Χριστοφίδου, και να είστε και θα με θυμηθείτε ότι πριν περάσει η νύχτα θα επιχειρηθεί είτε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ή από τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον οποίο χρησιμοποιούν επανελειμμένα, μα υπάρχουν τέτοια θέματα, να διορθώνει δηλώσεις, ότι θα υπάρξει διορθωτική δήλωση και ελπίζω και εύχομαι η διορθωτική δήλωση που θα γίνει να διορθώνει πραγματικά την κατάσταση και να μην ανοίγει και να μην δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Αυτά. Και καταληκτικό σας σχόλιο, κύριε Αγαπίου, για να καταλήξω στον κύριο Δημητρίου πριν σας αποχαιρετήσω. Ενώ μέσα από την συζήτησή σας, μέσα από τα θέματα που πραγματικά θέλω να πω ότι τα χαίρομαι που τα αναδεικνύεται, έπρεπε να είχαμε μιλήσει για το θέμα του Ισραήλ, για το θέμα του Ιράν που μας επηρεάζουν τρομερά. Το καταληκτικό μου σχόλιο είναι με αφορμή αυτά τα οποία
αποτέλεσαν αντικείμενο της συζήτησής μας, φαίνεται ξεκάθαρα γιατί αυτός ο πρόεδρος πρέπει να είναι απερχόμενος και γιατί αυτή η προεδρία του πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης το Φεβράρι του 2018 και γιατί η ευθύνη των τριών, επαναλαμβάνω, από τους τέσσερις που είναι οι συνομιλητές σας, είναι τεράστια στο να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το Φεβράρι του 2018. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα σας. Κύριε Στεφάν, δικό σας καταληκτικό σχόλιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ξεκάθαροι, χωρίς να αφήνουμε τίποτα προς συζήτηση. Το δεύτερο θέλω να πω ότι για να μπορέσουμε έτσι εφόλης της ύλης να προχωρήσουμε στον ενεργειακό σχεδιασμό πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός και η απερχόμενη κυβέρνηση δυστυχώς έχει ξυλώσει το σχεδιασμό που παρέλαβε. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουμε, θα πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στην επίλυση του Κυπριακού, διασφαλίζοντας ανάμεσα στα άλλα την σύγκληση η οποία έχει επιτευχθεί και υπάρχει μεταξύ Χριστόφια Σταλάτ, που ξεκαθαρίζει ότι και μετά από τη λύση του Κυπριακού τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ΑΟΣ, όπως και μια σειρά από άλλα ζητήματα, θα είναι κρατικές κυριαρχικές αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους, της κεντρικής κυβερνήσης, ακριβώς για να μην αφήνουμε κανένα παράθυρο, καμία πόρτα, καμία χαραμάδα που να λέει ότι τα συστατικά μέρη της Ομοσπονδίας θα έχουν τα οποιαδήποτε κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να έχουν. Κύριε Παλικάρε. Μου επιτρέψετε, αγαπητή Καταρίνα, να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Αυτές οι εκλογές δεν είναι εκλογές για να δούμε ποιος θα έχει την εξουσία τα επόμενα 5 χρόνια, ποιον κόμμα ή ποια κόμματα. Αυτές οι εκλογές έχουν να κάνουν με την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού. Αυτές οι εκλογές έχουν να κάνουν με την ύπαρξη του Κυπριακού κράτους. Και καλό, αν θέλει, στους Κύπριους πολίτες όλων των κομμάτων να ψηφίσουν κρίνοντας με το τι πιστεύουν ότι είναι καλό για τον τόπο τους σε σχέση με το Κυπριακό. Αν δηλαδή συμφωνούν ή διαφωνούν με την τακτική και την πολιτική του κ. Αναστασιάδη στο Κυπριακό, την οποία εμείς θεωρούμε καταστροφική. Κύριε Δημητρίου. Εγώ θέλω να πω το εξής ως καταληκτικό σχόλιο. Η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή ήταν πρωταρχικός στόχος και είναι της παρούσας διακυβέρνησης. Εξού και όλος αυτό το άνοιγμα που γίνεται και σήμερα ακόμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας και όλες οι άλλες τριμερείς συσκέψεις και επιτυχίες που είχαμε, αλλά και ότι το εκτόπισμα της χώρας μας αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της πατρίδας μας και ό,τι αφορά και σε αυτή την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε εδώ ο πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, από εκεί και πέρα. Η αξιοπιστία της χώρας μας είναι εκεί καταγεγραμμένη και αυτήν είναι που βλέπουν οι άλλες χώρες και η μεγάλη κολοσσή και είναι γι' αυτό τον λόγο που σήμερα το ερευνητικό πρόγραμμα προχωρά. Από εκεί και πέρα αυτή την σταθερότητα θέλουμε να διασφαλίσουμε και να συνεχίσουμε για να προχωρήσουμε και στην ανάπτυξη που είναι συνδεδεμένη και με την ενεργειακή πολιτική της παρούσας διακυβέρνησης και ελπίζουμε, γιατί κανείς δεν ξέρει, και της επόμενης κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τέσσερις. Εύχομαι και καλή χρονιά. Πάμε στη Φώσερ Βιολάρη. Έχουμε μια είδηση που θα μας μεταφέρει από το Σίγμα Live. Είχαμε καταγγελίες σε στρατόπεδο. Φρόσο, πώς έχουν ακριβώς τα πράγματα?